βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στα Ιωάννινα και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υποψήφιο βουλευτή Β' Πειραιά. Κύριε Μαρκόπουλο, με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Επιτυχία εύχομαι και στους δυο σας. Ό,τι πει ο κυρίαρχος. Επανεκλογή για σας. Εκλογή για σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μαντά. Είχαμε Κυσαία χθες. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν έπρεπε Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος να συγκληθεί η Κυσαία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα το τοπίο. Και το τοπίο είναι ένα τοπίο όπου η προκλητικότητα της Τουρκίας αυξάνεται. Ετοιμάζεται, έχει κάνει, δεν έχει κάνει, δεν είναι ακόμη σαφές, να παραβιάσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός κυρίαρχου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω... Έχει εκεί τον πορθητή. Είναι εκεί, εκεί ο πορθητής. Εκεί ακριβώς. Εκεί. Και νομίζω ότι ήταν όχι απλώς βεβαιασμένο ή εν πάση περιπτώσει κάποια σχόλια που ακούστηκαν. Δεν θέλω να τα... Πραγματικά δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν είναι οι ώρες τέτοιες. Αλλά νομίζω ήταν τουλάχιστον άστοχα. Γιατί το κρίσιμο θέμα είναι η Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία να κάνουν την κίνηση που έκανε. Και η κίνηση κρίσιμη που έγινε νομίζω ότι ήταν η διεθνοποίηση του προβλήματος σε μία περίοδο που τέτοιες κινήσεις έχουν, θα έλεγα, μπορούν να φέρουν σαφή αποτελέσματα. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής σας, αυτός είναι ο δρόμος, όχι η στατιστικοποίηση του προβλήματος. Βεβαίως πρέπει πάντα η αποτρεπτική μας δύναμη να είναι ισχυρή, αλλά η διεθνοποίηση του προβλήματος είναι το κρίσιμο μέγεθος και μάλιστα σε μία περίοδο, να προσθέσω, που η χώρα μας έχει κατακτήσει μία διεθνή θέση εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη. Έχει αναβαθμίσει, κατά τη γνώμη μου, το γεωπολιτικό της ρόλο και με τις συμμαχίες που έχει κάνει στην περιοχή. Θυμίζω Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος, με ισχυρές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με τη συμφωνία των Πρεσπών που έδωσε πραγματικά δύναμη στην γεωπολιτική, θα έλεγα, σημασία της χώρας μας. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και νομίζω δεν πρέπει να μείνουμε στο αν ο χρόνος ήταν του Αγίου Πνεύματος ή δεν ήταν του Αγίου Πνεύματος. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση. Ήταν άλλωστε σήμερα η σύνοδος στο Λουξεμβούργο και νομίζω ότι σωστά έγινε αυτό σε συνομιλία και συναπόφαση με τον πρόεδρο της Κύπρου. Η ίδια ερώτηση για εσάς, κύριε Μακοκο.